Μια ανθρώπινη πόλη, η οποία θα είναι ελκυστική στους δημότες και επισκέπτες, χωρίς γιοταχή, καυσαέριο και θορύβους, φιλοδοξεί η Λότζια, με τον Γιάννη Αναστασάκη να περιγράφει την τελική πρόταση της Επιτροπής Κυκλοφορίας πριν αυτή πάρει τον δρόμο της διαβούλευσης και τεθεί προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πιο ανθρώπινη ζωή σημαίνει περισσότερη προσβασιμότητα, λιγότερο καυσαέριο, λιγότερο θόρυβος και μια πιο ευρωπαϊκή εικόνα. Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων έως σήμερα έχουμε διαπιστώσει ότι όσο επεκτείνεται το δίκτυο των πεζοδρόμων, τόσο ωφελούμαστε όλοι. Μπήκε στην εξίσωση και η διαμόρφωση ως ήπιας κυκλοφορίας της οδού Ζωγράφου, της Χατζημιχάλη Γιάνναρη και του πρώτου τμήματος της 1821 μέχρι και την οδηγητρίας, από την οποία θα περνάνε μόνο ταξί και ηλεκτρικά λεωφορεία. Αυτά που λέει ακούγονται καλά, αλλά πρακτικά είναι πολύ δύσκολα. Δεν μπορεί κάποιος να είναι μακριά από το κέντρο. Πρέπει να παίρνουν και τα μάξα. Δηλαδή οι άνθρωποι που δεν μέσα στην πόλη, οι εργαζόμενοι, πώς θα πηγαίνουν. Θα πηγαίνουν τα πόδια. Κυνηγάνε πολύ τα γιοταχή. Μην μπαρκάρεις εδώ, μην περάσεις από τσί, μην κάνεις το ένα, μην κάνεις το άλλο. Δηλαδή τελικά δεν πρέπει να έχουμε αυτοκίνητα. Κάπου πρέπει να βρουν λύση. Τα αυτοκίνητα που τροφοδοτούν τα μαγαζιά, από πού θα περνάνε. Για παράδειγμα, μόνο για τους πεζούς θα είναι λεωφορείο δικαιοσύνη και άλλοι πεζόδρομοι, ενώ μόνο για τη διέλευση λεωφορείων και ταξί θα είναι η διαδρομή Ζωγράφου Χατζημιχάλη Γιάνναρη, το πρώτο τμήμα της 1821, μέχρι τη Μονή Οδηγητρίας. Η Μονή Οδηγητρίας είναι ένας στενός δρόμος που, εφόσον και αν μπαρκάρουν, έστω και μηχανάκι να μπαρκάρει, δεν θα μπορεί να περάσει ούτε το ταξί ούτε το λεωφορείο. Δεν θέλουμε εδώ λεωφορεία να περνάνε μέσα και να γίνεται το χάος. Θέλουμε τα μικρά, τα έκοτα λεωφορεία, τα ταξί να περνάνε και φυσικά να είναι ανοιχτό το κέντρο από τις 7 η ώρα το πρωί μέχρι τις 11, να μπορούν οι ανθρώποι να κάνουν τις τροφοδοσίες στα καταστήματά τους. Όλες οι ρυθμίσεις που γίνονται για ένα και μόνο σκοπό. Πώς θα διώξουμε τον κόσμο από το κέντρο. Για να κάνεις να πάρεις ένα μέτρο, πρέπει να έχεις το αντίμετρο, να δημιουργήσεις τις υποδομές τις οποίες θα φέρουν τον κόσμο στο κέντρο. Δηλαδή να μπορεί ο κόσμος να κάνει τις δουλειές του. Σε ό,τι αφορά στις θέσεις στάθμευσης, η λογική που προσπαθούμε να εισάγουμε είναι οι εργαζόμενοι να χρησιμοποιούν τους περιφερειακούς σταθμούς αυτοκινήτων στο Παγκρίτιο, στο λιμάνι και στη Λεωφόρο Κνωσού. Το έργο της ανάπλασης είχε σταματήσει λόγω του ότι δεν υπήρχαν πλάκες. Τώρα όμως που ήρθαν οι πλάκες, δεν βλέπουμε τους εργάτες. Υλικά ήρθαν σήμερα το πρωί. Μαστόροι δεν ήρθαν σήμερα το πρωί. Κυρίαρχο βέβαια πρόβλημα είναι ότι το Ηράκλειο έχει μείνει πέρα από αυτό το κομμάτι, με δύο δρόμους κυκλοφορίας ουσιαστικά για τα αυτοκίνητα. Και αυτοί μόνο οι δύο δρόμοι κάθε μέρα είναι μποτιλιαρισμένοι. Και μιλάω για την παραλιακή και μιλάω και για από πάνω. Ακριβώς. Την ώρα που ο Γιάννης Αναστασάκης διευκρινίζει ότι θα επιτραπεί η κίνηση στα ηλεκτρικά λεωφορεία, ο Καλέργος Βουλγαράκης κάνει λόγο για μια αποτυχημένη επιλογή από τη Λότζια στο ζήτημα των ηλεκτρικών λεωφορείων, καθώς εδώ και 5 μήνες δεν δουλεύει το ένα από τα 2 ηλεκτρικά λεωφορεία, ενώ το δεύτερο παρουσιάζει αρκετά προβλήματα στη διαδρομή. Και στον δρόμο σταματάνε και πολλές φορές δεν μπορούν να ξεκινήσουν καν από τη Μάντρα. Το ένα έχει πολύ πάνω από 5 μήνες να δουλέψει καν. Σε κάθε περίπτωση η σύμβαση που έχουμε εμείς με το Δήμο είναι όταν δεν δουλεύουν για οποιοδήποτε λόγο τα ηλεκτρικά, αντικαθίστανται με στα συμβατικά τα δικά μας. Τα λεωφορείακια, τα ΕΚΟ μπορούν να μπαίνουν. Τα λεωφορεία τα μεγάλα, όχι, δεν μπορούν. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα διότι κατευθείαν θα χαλάσει όλες οι υποδομές που έχουν κάνει. Μεταξύ των προτάσεων για πεζοδρόμηση είναι και η οδός Ιδωμενέως, ενώ σε άλλα σημεία είτε καταργούνται τα φανάρια είτε δημιουργούνται νέοι κυκλικοί κόμβοι. Το φανάρι το οποίο προτείνουμε να καταργηθεί είναι στη καινούργια πόρτα, ώστε να διευκολύνουμε την έξοδο από την παλιά πόλη που σήμερα είναι προβληματική.